Να βρω το Μαρινό Αλιφέρη για να ακούσουμε τα στοιχεία που έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης από τους ελέγχους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει. Καλησπέρα, Μαρίνε. Και όλα αυτά τα τέσσερα άτομα που δείξαμε τώρα, Νίκο, είναι άτομα τα οποία όλα ήταν μέσα στην δομή, μεγάλωσαν μέσα από την Κιβωτό και έμειναν εκεί και μετά. Είναι, άνθρωποι που τους έλεγχε απόλυτα, Μαρίνε μου, απόλυτα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να του φεύγει κουβέντα. Τόσο το είχε κλειδώσει το σύστημα ο παπάς. Ήταν άτομα τα οποία τα ξέρει από πολύ μικρή ηλικία, άτομα τα οποία είχαν δει τη ζωή τους να γίνεται καλύτερη όσο είναι δίπλα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και έμειναν μαζί του και μέχρι την τελευταία στιγμή που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ακούσαμε και είδαμε πάρα πολλά χρήματα και εδώ είναι πλέον το μεγαλύτερο ερώτημα, τι γίνανε όλα τα χρήματα που κατέληγαν στην μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση Κιβωτό του κόσμου. Αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα της Κιβωτού θα δει ότι έχει τουλάχιστον 52 χορηγούς. 52 χορηγούς από πάρα πολύ μεγάλα ιδρύματα, από εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τα ναυτιλιακά, από πετρελαιοειδή, από φαγητά, από παντού. Συγχύσουμε τώρα, οι άνθρωποι αυτοί και οι εταιρείες αυτές... Για το καλό το κάνουν. Έχουν κάνει κάτι το οποίο είναι κάτι για το οποίο... Τους χρωστάμε χάρη όλοι μας. Υποχρέωση, τους έχουμε ως κοινωνία. Είναι ευκατάστατοι άνθρωποι, οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έδιναν χρήματα θεωρώντας, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο. Και κάποια έπιαναν. Δεν κάνα τα μηδενίσουμε όλα. Και είναι χαρακτηριστική λάθος. Είναι μια περίπτωση από τους ανθρώπους που είναι μέσα στην ιστοσελίδα. Βρήκαμε ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο είναι στη Νέα Σμύρνη. Μίλησα με τον άνθρωπο και μου είπε ότι εμείς κάναμε τρεις χρονιές τα Χριστούγεννα. Είχαμε έρθει σε επαφή με την Κιβωτό. Συγκεκριμένα μπισκότα είχαμε φτιάξει και όλα τα χρήματα μπήκαν μέσα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Τώρα, μια και το αναλύσει τόσο πολύ, Μαρίνε, να ζητήσω από τον σκηνοθέτη μας τον κύριο Λαζάνη, αν μπορεί, έχω κάποιες πληροφορίες για το ποσό που έχει συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια. Αν την έχουμε την κάρτα ή αν μπορέσουμε να την ετοιμάσουμε, ωραία, θα τη δούμε. Για να δούμε μαζί, Μαρίνε, επειδή το αναλύσει πολύ, πόσα λεφτά έχει βγάλει ο Παπαντώνης τα τελευταία χρόνια. Όπως σας είπα, ήδη υπάρχουν έλεγχοι. Δεν ξέρω τι θα βγάλουν έλεγχοι. Οι πληροφορίες μας δεν είναι από τους ελέγχους, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά και θα σας το πω με ακρίβεια ένα νούμερο. Θέλω να το δούμε, Μαρίνε, και να το σχολιάσεις και εσύ. Λοιπόν, οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Παπαντώνης και η Κιβωτός από το 2017, φίλες και φίλοι, μέχρι το 2021, προσέξτε το χρόνο, 17-21, δεν είναι το 22, έχουν λάβει από δωρεές. Το αστρονομικό, θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω ποσό, των 27,7 εκατομμυρίων ευρώ. Από το 17 μέχρι το 21, 27,7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όλο αυτό το ποσό από ιδιώτες. Επειδή έχουμε ακούσει ότι είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια ή μέχρι σήμερα δωρεές για το 22 και πρέπει να το αθροίσουμε, θα πάμε, αν το στρογγυλέψουμε, περίπου στα 33 εκατομμύρια. 33 εκατομμύρια από το 17 μέχρι το 22. Όλα από ιδιώτες. Από ανθρώπους που ήθελαν να κάνουν ένα ψυχικό. Ναι. Στο αντίστοιχο διάστημα 17-21 λένε οι πληροφορίες μου ότι η κρατική επιχορήγηση ήταν χαμηλή, ήταν περίπου στις 100.000 ευρώ. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι ένα κομμάτι των εσόδων. Οι αρχές εκτιμούν ότι πιθανώς να υπάρχουν και άλλα χρήματα. Τα οποία μπορεί να μην φαίνονται και να μην φανούν ποτέ. Γιατί υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνανε, όπως πας στην εκκλησία και ανάβεις ένα κερί, δίνοντας ποσά μεγάλα όμως, που δεν τα έδιναν ούτε μέσω τράπεζας, ούτε ζητούσαν απόδειξη. Και αυτά μπορεί να μην φανούν και ποτέ. Και γίνονταν πάρα πολλά γκαλά, πάρα πολλές. Πολλά και άλλα μπαζάρ γίνονταν. Πολλά, και πολλά. Δηλαδή, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν τα 27,7 εκατομμύρια είναι αυτά που φαίνονται. Τι άλλο υπάρχει δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και τώρα εδώ δημιουργείται ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα για τις αρχές. Πλέον έχει μπει στην υπόθεση πάρα πολύ δυνατά η οικονομική αστυνομία, όπου θα προσπαθήσει να διαπιστώσει, θα πάει η έρευνά του σε βάθος πενταετίας. Θα ξεκινήσει, θεωρώ, από το 17, αυτό, όπως βλέπουμε ναι, εδώ, ναι, ναι, μέχρι ναι. Και φέτος το 22 δεν έχει ολοκληρωθεί, όχι, δεν έχει κλείσει το 22. Ξεκίνησαν τη Δευτέρα, ήταν και η πρώτη υπηρεσία που μπήκε. Λοιπόν, Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.